Μας αξιώνει η Παναγία η απολύτρωση πάντων των χριστιανών και όλων ημών των εξυρτημένων εκ πολλών ουσιών και περιουσιών και καταστάσεων δεινών να εορτάσουμε εφέτος εδώ την πανηγυρήν της εις τον αναγερθέντα ναόν της των κατά πάντα ευπρεπισμένων και εύχομαι και ελπίζω και σύντομα εγγενιασμένων υπό του Πνεύματος του Αγίου. Η χαρά μου είναι μεγάλη, αισθάνομαι και η δική σας για αυτήν την ωραία αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Σας φέρνω στη μνήμη σας έναν έθιμον της Κύπρου που δεν είναι μόνο της Κύπρου τελικά από την έρευνα που εκάμαμε, φαίνεται είναι και αυτό μικρασιάτικο. Το έχουν και δωδεκανήσει. Εθυμίστε το μεγάλο Σαββάτο το πρωί, αυτό που ονομάζουμε εμείς πρώτη Ανάσταση, για να πω καλύτερα όταν πέφτουν τα μαύρα. Ακούεται ο ιερέας να λέει «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνης». Και τι κάνουν οι Κύπριοι ευσεβείς και χειροκροτητές της Αναστάσεως, γκρούουν, χτυπούν τους κάμπους. Εκείνη η κρούση στο Στασιδίον δεν είναι τίποτε άλλο η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού που έγινε όταν ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστόν, αναστήθη τη τρίτη ημέρα εκ νεκρών και έδωσε την χαρά της Αναστάσεως να την ενεργούμε, να την αισθανόμεθα, να την απολαμβάνουμε όλοι εμείς. Είναι έναν γεγονός η Ανάσταση, όπως και η Σταύρωση και η Γέννηση και η Πεντηκοστή που θα εορτάσουμε σε λίγες ημέρες, άπαξ γενόμενον, αλλά διαπαντός ενεργούμενον. Μία φορά έγινε, αλλά είναι τέτοια η δύναμη της ενέργειας που εξέπεψε, που αυτή η ενέργεια δεν σταματά ποτέ. Αντίθετα, όλων και περισσότερων αυξάνει, διότι όλων και περισσότερο συμμετέχουν σε αυτήν την ενέργεια της Αναστάσεως και της κάθε εορτής της χριστιανοσύνης οι Άγιοι, τόσο οι Άγγελοι εις των ουρανών, όσο οι Άγιοι εις των τρισάγιων θρόνων του των επουράνιων, όσο και εμείς οι ελεηνοί εδώ επί της γης. Όλων και περισσότερων αυξάνει η αίσθηση της Αναστάσεως, αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις της καθαρότητος του φωτισμού. Και τα αυτά πάντα γένονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη συνεργία την ειδική μας δια της μετανοίας μας. Αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως ο Χριστός μας την εδόρισε για πρώτη φορά σε αυτήν που της άξιζε, σε αυτήν που την εδικαιούτων, σε αυτήν που επώνεσε περισσότερον από κάθε άλλον πιστόν, όσοι πιστοί και να γεννηθούν από εδώ και πέρα και όσοι γεννήθηκαν πριν από εμάς. Τη χαρά της Αναστάσεως την ώρα εκείνου του μεγάλου σεισμού που όντως ήταν ένας σεισμός αναστημένος, την έδωσε ο Κύριος μας μόνον εις την μητέρα του, εις την Παναγία μας. Και όταν σας ερωτούν μια ποιαν γιορτή κάνετε εσείς οι καναφιώτες, συχαίρομαι μαζί με την Παναγία εις την Ανάσταση του Υιού της. Διότι η Παναγία είναι αυτή που επώνεσε περισσότερον από κάθε άλλον άνθρωπον επί της γης. Και επώνεσε περισσότερον από κάθε άλλον άνθρωπον την ώρα των Αγίων Παθών και εξαιρέτως της Σταυρώσεως του Κυρίου μας Ιησού και Υιού και Θεού της.
γιατί αγαπούσεν πιο δυνατά από όλους. Γιατί εγνώριζεν ότι αυτός ο Υιός δεν είναι ένας οποιοδήποτε Υιός, αλλά είναι ο Υιός του Θεού και Πατρός, ο εκ Πνεύματος Αγίου και αυτής της Μαρίας συλληφθής, σαρκωθής και ερχόμενος εις τον κόσμο δια της αμαρτίας ημών. Ο Άγιος Ισχυρός, αυτός ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο καταδεχθής δια της ημετέρας αμαρτίας, και για να έχουμε και εμείς την χαρά του Τριαδικού Θεού και τη γεύση της αιωνίου ζωής, να σαρκωθεί, να σταυρωθεί, να αναστηθεί, να αναλυφθεί εις τους ουρανούς και εν τέλει να καθίσει εκ δεξιών του Πατρός η ανθρωπότητά μας, η οποία έγινε και δική του ανθρώπινη φύση. Δόξα του Αγίου Θεού. Αυτή που επώνεσαι περισσότερον, εχάριν και περισσότερον από όλους. Και σήμερα η Εκκλησία εορτάζει αυτήν την χαράν κατά πρώτον της Θεοτόκου και ύστερα των μυροφόρων, των υπολείπων μυροφόρων γυναικών. Και λένε οι πατέρες οι Άγιοι, οι οποίοι μπορούν να ερμηνεύσουν αλανθάστος το Ιερόν Ευαγγέλιον και όχι αποσπασματικός ως εμείς, οι μη έχοντες τους οφθαλμούς του Αγίου Πνεύματος, τους χερουβικούς οφθαλμούς. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο μεγάλος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς, λέει «Η Παναγία όρθρου βαθέως, πολλήν ακόμα πριν των βαθύν όρθων, να διορθώσω, ακριβώς τα μεσάνυχτα, όταν άρχισαν οι πρώτες στιγμές της μιάς των Σαββάτων, της Κυριακής δηλαδή, αυτό σημαίνει τη μιά των Σαββάτων, το Σάββατο και άλλη μια μέρα, αυτό σημαίνει τη μιά των Σαββάτων. Η Θεοτόκος μαζί με την Μαρία την Μαγδαληνή ανέβηκαν εις του κρανίου των τόπων, εις τον Γολγοθάν. Και εκεί έγινε ο σεισμός ο μεγάλος, ενώπιον αυτών τον αισθάνθηκαν και οι δύο, αλλά μόνον η άλλη Μαρία, η Παναγία είναι η άλλη Μαρία που περιγράφουν οι Ευαγγελιστές, όχι μόνον αισθάνθην την Ανάσταση, είδεν να τρέμει αυτός ο τάφος, Άγγελος Κυρίου να ανοίγει αυτόν τον τάφον και να κάθεται επ' αυτού και να εξέρχεται ολόλαμπρος, τρισόφωτος ο Κύριος μας και Θεός μας. Μόνον η Παναγία αξιώθην να έχει πλήρην θεωρία αυτού του αναστημένου γεγονότος. Οι υπόλοιποι είδαν, όπως η Μαρία η Μαγδαληνή, αργότερα τον Κύριον αναστημένο. Αλλά το γεγονός να εξέρχεται εκ του τάφου μόνον ή των προνόμιων εις την Θεοτόκον, εις την μητέραν αυτού, γιατί αυτή ήταν η καταλληλότερη στη ψυχή και στο σώμα, η καθαρότερη για να μετέχει αυτής της μεγάλης χαράς της Αναστάσεως του Κυρίου μας και Υιού της Ιησού Χριστού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν εμείς μετά πολλής χαράς, όταν αφήνουμε όλην την κρυμμένη παιδικότητά μας να εξέλθει από το γυραλαίο μας σώμα και κρούομε μετά πολλής χαράς, και καλόν είναι να το κρατήσουμε αυτόν το έθος, και κρούομε τα στασίδια, τους κάμνους όπως λέμε στην Κύπρο, για να συμμετέχουμε και εμείς εις το διαπαντός ενεργούμενον γεγονός της Αναστάσεως, αντιλαμβάνεστε τι γεγονός ζούμε εκείνη την ώρα. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε μόνον το γεγονός του σεισμού,
που ήταν ένας σεισμός του Αγίου Πνεύματος για να εξέλθει ο Κύριος της ζωής εκ του τάφου και να πλημμυρίσει και να μεταδώσει αυτήν τη ζωή εις όλους ημάς. Πρέπει και εμείς να συγχαρώμε εις τη χαρά της Θεοτόκου. Όταν έχετε έναν άνθρωπο δικό σας και έχει μία μεγάλη χαρά, εάν είστε πραγματικοί δικοί του άνθρωποι, αν είστε φίλοι του, αν είστε αγαπημένοι του, θα του πείτε συγχαρητήρια, αδελφέ μου, για τη χαρά που έχεις. Έτσι λοιπόν όρισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι, τη δεύτερην αυτήν Κυριακήν του Πεντηκοσταρίου, αμέσως μετά την Κυριακή του Αντίπασχα, που φέρνουμε στη μνήμη μας την ψηλάφιση του Θωμά, για να αποκτήσουν και οι ολιγόπιστοι βεβαίαν πίστη και να ανακράξουμε όλοι εμείς οι ολιγόπιστοι, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αυτήν την δεύτερη Κυριακή όρισαν να πανηγυρίζουν οι μυροφόρες γυναίκες. Και πρώτη των μυροφόρων η Κυρία μας, η Δέσποινα του κόσμου, του ουρανού και της γης, η Θεοτόκος. Αυτή που αξιώθη να έχει θεωρίαν πλήρην αίσθησιν της Αναστάσεως. Η μόνη που είχε αυτήν την απόλυτη θεωρία της Αναστάσεως. Η Παναγία, σκεφτείτε, μετά από όλην αυτήν τη θλίψη του μεγάλου πάθους του Κυρίου μας, του Σταυρού και του θανάτου αυτού, σκεφτείτε τι χαρά αισθάνθηκε εκείνη την ώρα όταν είδεν τις υποσχέσεις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ να εκπληρώνονται μπροστά στους οφθαλμούς της. Εμείς δεν πρέπει να συμμετέχουμε εις την χαρά της μητέρας του Κυρίου. Εάν λοιπόν είμεθα φίλοι της Θεοτόκου, εάν είμεθα παιδιά της Παναγίας, εάν είμεθα μαθητές της Παναγίας μας, δεν έχουμε παρά να συγχαρώμε εις την χαρά της Θεομήτωρος. Και αυτή η μέρα είναι η καταλληλότερη. Γι' αυτόν και ορίσαμε εδώ η συνευλογημένη κοινότητά σας, η Παναγία μας να πανηγυρίζει και επίγεια, όπως πανηγυρίζει επουράνια, αυτήν την μεγάλη χαρά της Αναστάσεως. Είναι η μοναδική κοινότητα, ίσως μαζί με μία μικρασιατική κοινότητα, όπως έχουμε πει και άλλοτε, του Ταύρου, που ευρίσκεται τώρα ως προσφυγική συνοικία παρά την Αθήνα, που εορτάζεται αυτή η χαρά της Θεοτόκου. Και είναι τιμή σας που μας εκάμετε υπακοή και υιοθετήσατε αυτήν την εορτή. Στην ουσία ξέρετε τι υιοθετήσατε? Τη χαρά της Παναγίας. Και εύχομαι αυτή η χάρις και η χαρά της Παναγίας να μην λείψει ποτέ από την κοινότητά σας. Και αν υπάρξουν και μερικές παραφωνίες, να έχουμε ευρυχωρία, να έχουμε μεγαλοκαρδία, να έχουμε σπλάχνα ηχθυρμών, όπως έχει η Παναγία μας για όλα τα λάθη μας και για όλα τα πάθη μας ημών των ελεηνών. Δόξα του Αγίου Θεό που ηξιώθημε αυτής της μεγάλης χαράς να έχουμε την Παναγία ανάμεσά μας. Αλλά και η θαυμαστή εικόνα της, αυτόν τον θαυμαστόν αντίγραφον του μακαριστού Αλεξάνδρε Σακαλόφ, ενός εκ των καλυτέρων αγιογράφων της Ρωσικής γης και της Ρωσικής Ορθοδοξίας, μας αξίωσε να έχουμε την Παναγία, την απολύτρωση πάντων των εξηρτημένων αδελφών εν το μέσο ημών, εις το κέντρο του ναού μας, και σε λίγο να την λιτανεύσουμε για να αγιαστεί όλη η φύση, τώρα που απολυτρώθηκε δια της Αναστάσεως από την αμαρτία και από τον θάνατο. Παρακαλώ την αγάπη σας, τώρα που θα λιτανεύεται η Θεοτόκος
της απολυτρώσεως οι επωνοζωμαζομένοι, να μνημονεύεται ονόματα αδελφών, εν ασθενία ευρισκομένων, εν εξαρτήση ευρισκομένων, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν την ελευθερία της θελήσεώς τους και πράττουν αμή θέλουν. Και είναι πολύ σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι οι κύριοι του θελήματος τους. Εμείς, εάν θέλουμε να συμμετέχουμε κατά πάντα και δια πάντα εις αυτήν την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που πρώτη αξιώθηκε να έχει θεωρίαν η Θεοτόκος, έναν έχουμε να κάνουμε. Να αγαπήσουμε εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύος, εξ όλης της διανοίας των αναστημένων Ιησού. Και αγαπούμε τον Ιησού μας όταν τον ποθούμε, όταν θέλουμε να το δούμε, όταν θέλουμε να συμφάγουμε το σώμα του και το αίμα του μαζί με όλους τους Αγίους και τους πριν και τους μετατάφτα. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, όποτε είναι η πανήγυρη της Παναγίας της Απολυτρώσεως και πασών των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, να φροντίσετε, εάν δεν έχετε εμπόδιον από κάποιον πνευματικό πατέρα, να κοινωνάτε. Να κοινωνάτε. Κατεξοχήν πανήγυρης είναι όταν συμμετέχω όχι μόνο σωματικά, αλλά εξαιρέτως ρώγοντας και πίνοντας αυτόν το σώμα, αυτόν το αίμα που ενίκησε το θάνατο. Το θάνατό μας, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας και τα πάθη μας. Μην έχουμε ψευδεστήσεις. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον κακό εαυτό μας εάν δεν έχουμε καθημερινή επιμελημένη μετάνοια και εάν δεν έχουμε τακτικότατη Θεία Κοινωνία. Οι γιορτές μας, οι πανηγύρις μας και τα μνημόσυνά μας, τα μνημόσυνα των κεκοιμημένων μας, είναι εξαιρετική ευκαιρία να προετοιμαζόμεθα και να κοινωνούμε αυτόν το σώμα και αυτόν το αίμα που ενίκησε τον θάνατο. Γι' αυτόν παρακαλώ σε όλες τις πανηγύρεις. Σε λίγες μέρες έχουμε την Αγία Ειρήνη. Είναι πανηγύρη δική σας. Και όποτε γιορτάζει η Παναγία, τα Κανάβια είναι κατεξοχήν θεομητορικών χωριών. Είναι παναγιώφιλων χωριών. Είναι χωριών της Θεοτόκου. Το όρισαν οι πρόγονοί σας εδώ και αιώνες. Και εσείς χαίρομαι που το κρατάτε και το αναπτύσσετε έτσι και έτσι με την ανοικοδόμηση αυτού του ναού. Ο ναός ανοικοδομήθηκε. Τώρα είναι ο ναός ο δικός μας που πρέπει να ανοικοδομηθεί. Ο ναός της ψυχής και του σώματός μας. Και ανοικοδομείται ο ψυχοσωματικός άνθρωπος όταν μετανοεί καθημερινά, αφού καθημερινά κάνουμε λάθη και μας κάνουμε, και όταν κοινωνούμε τακτικά. Οι γιορτές και οι πανήγυροι είναι η ευκαιρία να έχουμε αυτήν την χαρά που η Παναγία είχε εκεί εις τον Πανάγιον τάφον, και να πούμε και κάτι το οποίο δεν είναι παρελθοντικό, είναι του παρόντος έργο. Έχει η Παναγία. Κανένας άγγελος, κανένας Άγιος, όσο μεγάλος και να είναι, δεν συμμετέχει στο φως του Χριστού και του Τρισαγίου Θεού εις των ουρανών η μύδια της Θεοτόκου. Και μη σας κάνει εντύπωση που οι ψάλτες οι καλοί τι λένε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Όχι όπως λένε μερικοί ευσεβιστές, πρέσβευε υπέρ ημών. Πρεσβεύει ότι είναι ως πρόδρομος. Όταν πρεσβεύει η Θεοτόκος, η προσευχή της, η πρεσβεία της είναι Ευαγγέλιο. Η προσευχή και η πρεσβεία της Θεοτόκου είναι σωστική, διότι είναι η τιμιωτέρα το Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως το Σεραφείμ. Λέει μια μυστική παράδοση. Δεν είναι του Ευαγγελίου αυτό. Το διασώζουν παλαιοί πατέρες. Ακούτε τι φοβερή διήγηση, πρώτη φορά το λέω.
Όταν το διέβασα σηκώθηκε η τρίχα μου. Ότι πώς έπεσε ο Ιωσφόρος που ήταν αρχάγγελος, ο πρώτος των αρχαγγέλων, πάνω και από τον αρχάγγελο Μιχαήλ, πάνω και από τον αρχάγγελο Γαβριήλ. Ήταν, λέει, πριν την πτώση του. Και επειδή ζούσε μέσα στο φως του Τρισαγίου Θεού, είχε και προορατικό χάρισμα. Έβλεπε δηλαδή τα μέλλοντα συμβαίνει. Ήταν είδος προφήτου και είδε, λέει, μέσα στο βάθος του χρόνου έναν άνθρωπο και είχε φως μεγαλύτερον από τους αγγέλους, μεγαλύτερον από τους αρχαγγέλους, και είδε, λέει, και είπε, Κύριε μου, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που κάποτε θα είναι πάνω από μας τους αρχαγγέλους. Και του αποκάλυψε ο Θεός, τον πληροφόρησε ο Θεός, αυτή είναι η Θεοτόκος, η μητέρα του φωτός, τον που λέει ο Διάκος και ο Παπάς εις τον Όρθρον, και κάποτε αυτή θα είναι πάνω από όλες και τις επίγειες και τις επουράνιες δυνάμεις. Και αντί να χαρεί, ευθόνησε και ζήλεψε και είπε, μα θα υπάρξει άνθρωπος σάρκαν φορών και των κόσμων εικών, ο οποίος θα έχει μεγαλύτερη δόξα από τους αγγέλους και αρχαγγέλους. Και έγινε, λέει, αυτός ο λογισμός η αιτία να φθονίσει και τη δόξα του Θεού και να πέσει και να έχουμε αυτόν το μεγάλον φοβερόν γεγονός της πρώτης πτώσεως των αγγέλων, και ακολούθως να ακολουθήσει και η δική μας πτώση των ανθρώπων. Βλέπετε λοιπόν ότι η Θεοτόκος είναι ένα μυστήριο απέραντον, γιατί είχε όλες τις προϋποθέσεις να συμμετέχει εις το μυστήριο του Αναστάντος Ιησού. Και εμείς τις οφείλουμε, επειδή μας εδόρισε αυτήν την μεγάλη χαρά να μπορούμε να κοινωνούμε, να μπορούμε να έχουμε Αγίους, να μπορούμε να έχουμε γιορτές, να μπορούμε και εμείς να αγιαστούμε και να συμμετέχουμε εις τη δόξα του Τριαδικού Θεού και να ψέλνουμε και να λέμε μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς. Και σε αυτά τα γεγονότα όλα που έχουν αρχίσει από τη Συρία και εξελίσσονται εις όλων των κόσμων, η μόνη δύναμη που έχουμε είναι η αγάπη, η προστασία, η σκέπη και η προσευχή της Θεοτόκου. Γι' αυτόν είναι παράκλησή μου προς εσάς, αν θέλετε να διαχειριστείτε τη ζωή σας προς αγιασμό σας, να αφήσουμε μικρότητες, να αφήσουμε ελλείψεις που μας κατεβάζουν από την τιμή που μας έθεσε η ίδια η Παναγία δια της σαρκώσεως του Κυρίου της και Θεού της και Θεού μας. Και να μπορέσουμε να έχουμε φώτιση από την Παναγία για να διαχειριστούμε τα γεγονότα που έρχονται και θα είναι τεράστια και θα είναι φοβερά. Και τα εφανέρωσαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Εμείς απλά τα αναμεταδίδουμε σε μια σύγχρονη γλώσσα για να μπορέσουν οι πιστοί μας να έχουν πνευματική προετοιμασία και η προσευχή μας ίσως τα μικρύνει και τα φέρει ο λιγότερον οδυνηρά για το ανθρώπινο γένος. Με ποιον τρόπο θα μου πείτε? Μα είπαμε, έχοντας καθημερινή μετάνοια και αυξάνοντας, να το προσέξουμε αυτό, την προσευχή μας. Κάνετε 10 λεπτά προσευχή καθημέρα, κάντε τα 20. Κάνετε 20 λεπτά, κάντε τα 40. Και για σας και για την πατρίδα μας, αλλά και για όλη την οικουμένη. Εξαιρέτως για αυτούς που πάσχουν άδικα από ανθρώπους της νέας τάξης πραγμάτων, ανθρώπους της αδικίας, της δαιμονικής αταξίας.
Παρακαλώ όλους όσοι πραγματικά αγαπάτε την Παναγία και την πατρίδα, εάν θέλετε όντως να είστε ορθόδοξοι και όντως πατριώτες, να έχετε καθημερινή μετάνοια και αυξητική διάθεση εις την προσευχή σας. Και η προσευχή θέλει χρόνο. Δεν είναι έναν πιστεύω και τελειώσαμε. Θέλει χρόνο, και προϋπόθεση της εγκάρδιας προσευχής είναι να μπορώ να κοιτάξω μέσα μου, να δω τα πάθη μου και τα λάθη μου, να πω ήμαρτον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και τότε η προσευχή, όταν γίνεται εν μετανοία, είναι ποταμός. Όταν μάλιστα γίνεται και για άλλους ανθρώπους, τότε είναι ένας χύμαρος ατελείωτος. Και χαίρει και φρένεται και το σώμα και η ψυχή μας, και οι κεκοιμημένοι μας και οι ζώντες. Αλλά πρέπει να δώσουμε χρόνον εις την προσευχή. Και σε τούτον βοηθά πολύ η τακτική Θεία Κοινωνία. Βλέπετε, ό,τι κήρυγμα και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, καταλήγουμε σε δύο κοινά. Στην μετάνοια και στην τακτική Θεία Κοινωνία. Διότι αυτά σώζουν, αυτά αγιάζουν. Πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων μυροφόρων γυναικών, και να μην ξεχνούμε και τους δύο άντρες, Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και Νικόδημον τον βουλευτή. Έτσι πολλά ανασημένα. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση, θα περάσουμε κάτω από την εικόνα της Παναγίας μας και των μυροφόρων εδώ, και θα έρθετε εδώ να ανταλλάξουμε τον Χριστό Ανέστη.